κάνω μια. Ο Αυρώτης θα γεκλείσει. Κύριε Πολατίδη, ελάτε. Τον έχει κλείσει η Ευρώπη Προπολού. Σχετικό με το θέμα των ασφαλιστικών που ανέφερε η κυρία Μανολάκου. Εμείς δεν είπαμε σε ηθική βάση ότι δεν πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα, αλλά αυτό, ο λόγος για τον οποίο δεν ψηφίσαμε το συγκεκριμένη πρόταση νόμου, ενώ έχουμε ψηφίσει άλλες άλλων κομμάτων, είμαστε το μοναδικό κόμμα που το έχει κάνει αυτό, είναι ότι θα χρεώσουμε επιπλέον τον ελληνικό λαό με νέα δάνεια το χρέος του χρέος, όχι, υπάρχει πράγματι μια ηθική υποχρέωση προς εργαζομένους. Ότι πήρε τα χρήματά τους το δημόσιο άτοκα και τα χρησιμοποίησε για διαφόρους λόγους. Άρα πρέπει το δημόσιο να τα επιστρέψει. Τι σημαίνει το δημόσιο? Σημαίνει ότι θα χρεωθούμε όλοι εκ νέου προκειμένου να πάνε πίσω τα χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όχι άτοκα πάντως. Μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, όχι άτοκα. Ναι, όχι, δεν ξέρω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, να πούμε πόσο παρέλαβε το χρέος και πόσο το πήγε. Όχι, μπορούμε να το πούμε. Αν θέλετε, ωραία, να μην το πούμε. Να σας πω εγώ πόσο. Έχετε και τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα, στοιχεία. Για όλα. Να σας πω εγώ, ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε και η Ελλάδα. Συγγνώμη, ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε και η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Δεν του βλέπω πολύ συχνά να το λέει τώρα το Πασόκ. Ο λαός το λέει. Το Πασόκ δεν το λέει. Να πω μόνο. Εγώ ακούω του Νέα Δημοκρατία και λέει ότι όποιος ψηφίζει λαός είναι σαν να υποστηρίζει το Πασόκ. Όποιος από τους Δημοκράτες ψηφίζει λαός είναι σαν να ανοίγει το δρόμο στο Πασόκ. Και άμα το σκεφτείς και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όσο σου λέει φεύγετε και πάτε προς το λαός που είναι μικρότερο κόμμα, ανοίγει ψαλίδα με το Πασόκ, κερδίζει το Πασόκ. Και άκουσα και τον πρόεδρό σας χθες, το έχω γράφει μια εφημερίδα σήμερα. Δεν είναι δυνατόν ποτέ, λέει ο κύριος Παπανδρέου, να είναι καλύτερος στον κύριο Καραμαλή. Όχι. Πάλι αρχίζει η πολυκατοικία. Όχι, όχι. Δεν είπε αυτό. Πρώτο σελίδο σήμερα στον Αδέσμο. Δεν είπε αυτό. Είπε ο συγκεκριμένος Παπανδρέου. Δεν μπορεί. Ο Παπανδρέου συγκεκριμένος. Έκανε κρίση για τη συγκεκριμένη εμφάνιση σε μια τηλεμαχία. Δεν είπε γενικώς και ορίστως ότι δεν μπορεί. Αυτό ακριβώς μου δίνει. Μπορεί να καλύτερο από τον Καραμαλή. Μου δίνεται. Δηλαδή, εσείς τι προτιμάτε τώρα, κύριε Πολατίδρα, να το. Το λαό σου, όπως ξέρουμε, ανήκει στην κεντροδεξιά παράταξη. Όχι, δεν ανήκει στην κεντροδεξιά. Εμείς είμαστε ένα πατριωτικό και λαϊκό κίνημα. Όποιος συμφωνεί. Το τι θεωρία τη πολιτική ποιο είναι. Όποιος συμφωνεί. Με την ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε γενικά όταν μιλάμε για παράταξη. Και ειδικά με την στενή αυλή γύρω από τον κύριο Καραμαλή, η οποία καθορίζει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς είστε δεξιός, κύριε Παρατηρητή, διότι είστε ή αριστερός? Εγώ είμαι εθνικιστής. Εθνικιστής, μάλιστα. Εντάξει. Σαφές. Λοιπόν, με την στενή κλίκα γύρω από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ούτε κάνει κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε το. Εγώ για τον εαυτό μου μίλησα, κύριε Καραμαλή. Όχι, εντάξει, ρωτάμε τον κύριο Πολατίδη. Υπάρχει μια στενή κλίκα γύρω από τον εκάστοτε αρχηγό. Ούτε η κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζουν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτήν εδώ την κλίκα, την αυλή γύρω από τον αρχηγό ή τον εκάστοτε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, μας χωρίζει με το λαό σε ιδεολογική άποψη. Γι' αυτό σας λένε άκρα, κύριε Πολατίδη. Με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με των υπολείπων κομμάτων, έχουμε ταύτιση. Στο θέμα του Σκοπιανού, 75% δεν δέχεται τη σύνθετη ονομασία. Μας. Μόνο το δικό μας κόμμα την πιστεύει. Στα θέματα τα κοινωνικά. Αλλά μόνο ο πρωθυπουργός. Να το αναλύσουμε. Να σας πω άλλο. Επειδή είπαμε για το τι πιστεύει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, εγώ θα σας αναφέρω τι υποψηφίους έχουν βάλει στη Θράκη. Ο πρόεδρος μας κατεβαίνει ακριβώς για να αντιμετωπίσει την προπαγάνδα του τουρκικού προσωρινού στη Ροδόπη. Εγώ θα σας πω. Όχι. Εμείς θα δούμε ποιους έχουν βάλει υποψηφίους. Υπάρχουν οι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πομάκι που αντιστέκονται στην πολιτική του Βιέου. Φυσικά και έχουν. Θα σας πω τι έχει πει η κυρία Αϊσέλ Ζέιμπεκ, υποψήφια Ξάνθης. Με τη Νέα Δημοκρατία. Οι Έλληνες πολίτες που είναι υποψήφοι, που έχουν άλλο θρήσκευμα από το δικό σας, είναι άλλοι πολίτες. Εγώ έχω φίλους από την Ξάνθη. Εγώ έχω φίλους από την Ξάνθη μουσουλμάνους. Μην το λέτε αυτό σε μένα. Έχω και που είναι μάλιστα που έχουν ελληνική συνείδηση και αντιστέκονται στο ελληνικό προξενείο. Η κυρία Αϊσέλ Ζέιμπεκ λέει: Είμαι Τουρκάλα και ότι πρέπει να ψηφίσουν οι Τούρκοι
Οι Τούρκοι, όπως λέει τους μουσουλμάνους Ιστράκης, mm-hmm. μόνο Τούρκο υποψήφιο. Αυτά τα λέει υποψήφια στο νομό Ξάνθης με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, να σας απαντήσω αυτό, κάτι. Καταρχήν, όταν λέει αυτό δεν είναι. Λοιπόν, γιατί υπάρχει μια λέξη καραμέλα που χρησιμοποιούμε συνέχεια του ρατσισμού. Mm-hmm. Δεν είναι ρατσιστικό να απαγορεύει στους μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες να ψηφίσουν χριστιανό λοιπόν, και να λέει θα ψηφίσουν μόνο. Δεν είναι λοιπόν ο κύριος του ψηφοδελτίου. Ναι. Της Ευρωβουλής, του λαός, ναι. Είναι η κυρία Νίκη Τζαβέλα. Ναι. Βραβευμένη με το υπεκτσί, ναι. Της ελληνοτουρκικής φιλίας και η κύρια εμπνεύστρια της θεωρίας ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για Βόρειο Ήπειρο, να μιλάμε για Νότιο Αλβανία. Κάνετε λάθος. Αυτό έχει απαντηθεί το θέμα. Έχει απαντηθεί το θέμα. Και μάλιστα ο κύριος Καρατζαφέρης έχει απαντηθεί το θέμα. Λοιπόν, εγώ να σας πω τι είπε ο βουλευτής σας, ο συνάδελφός σας στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ. Να πούμε, το 2005 είπε ο τουρκική μειονότητα. Μα με διακόψατε. Εγώ είχα το λόγο. Με διακόψατε. Να βρείτε κεφαλή του Τούρκη μεταξύ του ψυχή. Ότι οι Τούρκοι. Του Ψινάκη. Του επικεφαλή του Ψινάκη. Κύριε Καμένο. Και τη κυρία Τζαβέλα με το βραβείο υπεξήγηση για την κατάσταση των τριπών εορτών. Και να πείτε στον ελληνικό λαό. Ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ τη Νέα Δημοκρατία. Και η κυρία Ισέλ Ζεϊμπέκ, μάλιστα ο κύριος Τσετίν Μάντατζη, ήθελε να κάνει και λογοκρισία στην ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος της Βουλής. Μια κουβέντα και τις δύο κυρίες να κλείσουμε. Ελάτε παρακαλώ.